και είμαστε λίγο πριν από τον καλά και είμαστε λίγο πριν από αυτό τον καλά και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τώρα ποιες είναι οι βαθμολογίες των κοριτσιών στον πίνακα κατάταξης, γιατί θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αλλαγή. Και θα δούμε και την νικήτρια. Έχει παίξει πολύ 8,6, αν θυμάμαι καλά, για να δούμε. Η Αμάντα έχει νικήσει με 13 και η Ελεάνα είναι για 0,1 εκτός της πρώτης θέσης με 12,9. Η Δώρα 12,6, πήγε πολύ καλά. Ντένι μου, είσαι τελευταία εσύ με 7,4 και αμέσως μετά η Διονυσία με 8,6 που είναι και η Απολλών με 8,6 και ποια ήταν η άλλη κοπέλα με 8,6 που την πρόλαβα και η Μορτασία με 8,6. Αμάντα, έλα εδώ δίπλα μου. Είναι άλλη μια φορά που έχεις πάρει πρώτη θέση έτσι με 0,1, ε? Ναι. Μπορούσε βέβαια και να τη χάσει με 0,2 διαφορά, αν της έβαζε κάποια συμπαίχτριά της κάτι λιγότερο από αυτό που θα άξιζε ή αν έβαζε σε κάποια άλλη κοπέλα κάτι περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε. Μου έχει συμβεί και εμένα. Θα μπορούσε να συμβεί και τώρα. Έχεις πάρει έναν βαθμό επιπλέον για τον καλά και μπράβο και συγχαρητήρια. Πολύ. Επεισόδιο, τελείωσε η σημερινή μας παρέα του My Style Rocks και τώρα δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά που έρχεται το γκαλά. Εγώ θέλω να σας πω ότι ζήτησα να σας πω σήμερα ποιες θα είναι οι αλλαγές. Αλλά δεν με άφησαν, οπότε θα τα πούμε αύριο με το καλό, με τις αλλαγές, με τις ανατροπές και με όλα. Απλώς αυτό που θα δείτε αύριο εσείς τώρα θα είναι ένα υπερθέαμα, δείτε τα γκαλά μας πάντα έτσι είναι. Αλλά αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου, τα κορίτσια πρέπει να γίνουν pin-up girls και θυμάστε τι μεγάλη επιτυχία είχε το προηγούμενο. 1-5 έχω βάλει, ήταν σε αυτό το γκαλά. Ήταν και εσύ όμως είχες βάλει πολύ μεγάλες βαθμολογίες, τέλειο, δεν ήτανε. 5 δεν είχα βάλει σίγουρα. Είχαμε πάντως, νομίζω από αυτά που θυμάμαι εγώ, ήταν ότι η Ρέινα και η Σελένη είχαν κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις. Σοφία, θα σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό τον καλά. Άρα. Θα ενθουσιαστείς, πραγματικά. Και τι είναι αυτή την ανατροπή? Δεν μπορώ να το πω σήμερα. Θα το πω όμως αύριο με το καλό. Με το που θα ξεκινήσουμε, θα ξέρουν τα κορίτσια τι έχουν να περιμένουν, εντάξει? Okay. Οπότε καλή ξεκούραση, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Να είστε πολύ όμορφες, εντυπωσιακές και πίνα πάνω απ' όλα. Φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Δημήτρη μου, τη Σοφία μου και το Στέλιο μου. Και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια! Yeah.